Μια ανάρτηση έκανε η τραγουδίστρια Μαριάντα Πιερίδη για το γιο της που υπέστη θύμα bullying στο σχολείο. Υπάρχει στο διαδίκτυο, μπορείτε να την παρακολουθήσετε. Με αφορμή αυτή την ανάρτηση την κάλεσε ο Ευαγγελάτος στο Μέγκα και πάμε να δούμε τι δήλωσε αναλυτικά και τι συνέβη στο σχολείο. Διαβάσα μια ανάρτηση, η οποία όπως κάθε ανάρτηση που έχει να κάνει με το bullying μας κεντρίζει το ενδιαφέρον. Και ειδικά όταν πρόκειται από ένα πρόσωπο γνωστό και οικείο. Πλέον έχει γίνει καθημερινό φαινόμενο, έτσι. Το μόνο που αλλάζει είναι το σχολείο και η περιοχή. Τελευταία φορά πότε ήταν το ιδιωτικό σχολείο στην Αγία Παρασκευή. Μια ανάρτηση της Μαριάντας Πιερίδη για το bullying που δέχεται ο γιος της, όχι τώρα μόνο, εδώ και μερικά χρόνια. Να την ακούσουμε. Θέλω την άποψή σας. Θέλω την άποψή σας για κάτι που αντιμετωπίζω από την πρώτη δημοτικού που ξεκίνησε ο μικρός σε ένα αρκετά καλό, τουλάχιστον στο παρελθόν υπήρξε ένα εξαιρετικό σχολείο και αντιμετωπίζω πολύ σοβαρό θέμα bullying. Όλα τα bullying έτσι γίνονται στα καλά σχολεία συνήθως. Έτσι βέβαια, αντί να κάνεις ανάρτηση και να ζητάς την άποψη του κόσμου, μπορείς να απευθυνθείς στη διευθύντρια του σχολείου, στην αστυνομία, έτσι, να κάνεις μια καταγγελία. Δεν ξέρω αν έχει κάνει κιόλας. Από την πρώτη δημοτικού, λοιπόν, φανταστείτε το πρώτο περιστατικό που αντιμετώπισα ήταν μολύβι, από το ίδιο παιδί, μολύβι στον κρόταφο, μέσα στο κρέας. Και ένα από όλα ήταν αυτό και στη συνέχεια υπήρξαν κλωτσιά στα μούτρα. Ο παππούς του τον είδε να είναι ξαπλωμένος στο προάβλιο και να τον κλωτσάει το συγκεκριμένο παιδάκι στην κοιλιά επανειλημμένα. Χωρίς λόγο. Έπαιζαν μπάσκετ, φανταστείτε. Απλά για να πάρει την μπάλα, θεώρησε ότι πρέπει να κάνει αυτό το πράγμα, αυτό το παιδάκι. Είναι μια συγκλονιστική αφήγηση και καταλαβαίνω. Κύριε Πιερίδη, καλησπέρα και ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα, κύριε Ευαγγελάτο, τι κάνετε? Είμαι καλά και έλεγα ότι καταλαβαίνω ότι το να φτάσει μια μάνα να τα βγάλει αυτά προς τα έξω σημαίνει ότι έχει κάνει όλη την προσπάθεια να τα αντιμετωπίσει. Δεν έχει δουλέψει αυτό το πράγμα και πια η αγανάκτηση, η ανάγκη για τη λύση σε φέρνει και σε αυτό το σημείο. Και αντιλαμβάνομαι το βάρος. Είναι πολύ άβολο, πρέπει να σας πω. Α, οπότε έχει κάνει τις απαραίτητες ενέργειες, δεν βρήκε λύση, έτσι και αναγκάστηκε να βγει να μιλήσει στο διαδίκτυο. Και αυτό που κάνουμε τώρα και το ότι χρειάστηκε να το δημοσιοποιήσω. Αλλά νομίζω ότι ήταν η σωστή στιγμή, ήταν το σωστό timing όπως λέμε, γιατί έχει φτάσει ο κούμπος στο φταίνει, κάπως έτσι, δεν μπορώ να το θέσω διαφορετικά. Όταν αντιμετωπίζει τις καταστάσεις από την πρώτη δημοτικού, μιλάμε για 4 χρόνια τώρα, και δεν έχει αντιμετωπιστεί όπως θα έπρεπε, θεωρώ, από το σχολείο, ή μπορεί το σχολείο να μην μπορεί να κάνει τίποτα παραπάνω. Νομίζω ότι δικαίως αναρωτήθηκα και ήθελα να μάθω και από άλλους γονείς πώς αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους προβλήματα. Και εγώ αναρωτιέμαι επίσης πού θα φτάσει αυτό. Δηλαδή, όταν ένα παιδί ξεκινάει να καρφώνει μολύβια στο πρόσωπο ενός άλλου παιδιού, όταν θα φτάσει στην δημοτικό, τι θα κάνει? Από τη στιγμή που δεν έχει πάρει βοήθεια, έτσι, από έναν ειδικό. Να ρωτήσω κάτι. Το παιδί πώς αντιδρά, δηλαδή, ο γιος σας όλα αυτά, πώς αντιδρά, πώς είναι σπίτι? Να σας πω, το πρώτο καιρό ήθελε να φύγουμε, να αλλάξουμε σχολείο. Αυτό προσπαθώ να εξηγήσω στο παιδί και θα ήθελα να εξηγεί κάθε γονέα στο παιδί του, είναι ότι η λύση δεν είναι να φεύγουμε από το πρόβλημα. Μένουμε και το αντιμετωπίζουμε. Το πρόβλημα δεν είσαι εσύ. Προσπαθούσα να εξηγήσω στο παιδί. Εγώ πώς θα αντιδρούσα ως παιδί? Λογικά δεν θα ήθελα να ξαναπάω σε αυτό το σχολείο. Θα ήθελα να αποφύγω αυτόν τον τύπο, έτσι, που με παρενοχλεί συνέχεια, ή θα έμπαινα κι εγώ να υπερασπιστώ τον εαυτό μου, έτσι. Ένα από αυτά τα δύο θα έκανα. Το πρόβλημα είναι το άλλο το παιδί, που δεν βρίσκει βοήθεια, που ενώ έχει αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα και η λύση για εκείνο είναι το να γίνεται βίαιο εκτός του σπιτιού του και να γίνεται βίαιο στο σχολείο του, που είναι αυτή η μικρή κοινωνία που ζει για πάρα πολλές ώρες της ημέρας του. Προσπαθώ λοιπόν να τον θωρακίσω, τον έχω βάλει να κάνει μέχρι και αυτοάμυνα, γιατί το παιδάκι καθόταν σφιγμένο και τις έτρωγε.
Έχω προσπαθήσει να κάνω τα πάντα. Ό,τι περνάει από το χέρι μου το έχω κάνει μέχρι στιγμής. Απλά δεν έχω φτάσει στα άκρα. Δηλαδή, τι, να πάω να κάνω καταγγελίες στο Υπουργείο Παιδείας, να πάω να κάνω κάποια μήνυση. Νομίζω ότι αυτή είναι. Καταλαβαίνουμε η τώρα, νομίζω όλοι, που δεν θέλει και πολύ για να το καταλάβουμε, αλλά φαίνεται. Δεν είναι καθόλου άκρα. Ίσα-ίσα αυτό έπρεπε να κάνεις από την αρχή. Καθόλου άκρα δεν είναι. Πώς μια τέτοια κατάσταση αλλάζει τη ζωή της οικογένειας. Δηλαδή, γίνεται το κεντρικό πρόβλημα. Δηλαδή, όταν φτάνεις να λες, θα πάω να μάθω στο παιδί μου αυτό άμυνα, που μπορεί να ήταν κάτι που το προγραμμάτιζες, οπότε όλα καλά. Αλλά αν δεν το προγραμμάτιζες, μπαίνεις σε αυτό, γίνεται το πρόβλημα που συζητάς. Γίνεται όχι το πώς θα μάθει το παιδί σου γράμματα, αλλά το πώς θα καταφέρει να ανταπεξέλθει σε κάτι τέτοιο. Είναι πολύ βαρύ, πολύ σοβαρό. Είναι πολύ σοβαρό, γιατί φτάνουμε στο σημείο αντί να. Εχθές είχα πάει για περπάτημα και πέρασα από μια ωραία σχολή kickbox, έτσι κάτσε, θεωρώ το απόγευμα, γεμάτη από μικρά παιδάκια, έτσι, φύσκα ήτανε. Όλοι οι γονείς πάνε τα παιδιά τους έτσι να μάθουν kickbox και άλλες πολεμικές τέχνες. Αντιμετωπίζει το κάθε σπίτι, τα προβλήματά του και να μην τα φέρει. Εντάξει, αυτό είναι μια ιδανική τώρα κατάσταση. Όχι, να κοιτάζει την πρόοδο του παιδιού του. Κοιτάζει την άμυνά του. Είναι πολύ, πολύ διαφορετικά το ένα από το άλλο. Στο σχολείο πας για να μάθεις γράμματα, πάει το παιδί για να γίνει καλύτερο. Δεν είναι το άγχος σου αν θα γυρίσει καλά. Δεν μπορεί αυτό. Να είναι. Και επίσης να πούμε ότι το bullying δεν έχει να κάνει μόνο με τη σωματική βία. Που αυτό είναι ακραίο και γι' αυτό και με βλέπετε και προσπαθώ να είμαι εγκρατής, γιατί μέχρι τώρα ήμουν κατακόκκινη από την πίεση. Υπάρχει και το λεκτικό που υπάρχουν καταστάσεις που αντιμετωπίζουμε σχεδόν καθημερινά, δηλαδή και τη Δευτέρα αντιμετώπισα κάτι ανάλογο με μια κλωτσιά στο πρόσωπο και γι' αυτό έφτασα στο αμήν. Και την Τετάρτη αντιμετώπισα κάτι ανάλογο. Δεν γίνεται. Δηλαδή, αναγκάστηκα να πάρω μια δασκάλα του παιδιού και να της ζητήσω να του εξηγήσει κάτι στα μαθήματα, γιατί ντράπηκε να το κάνει μέσα στην τάξη, επειδή το παιδί αυτό του έλεγε ότι «Α, κοίτα, είσαι χαζός, ρωτάς αυτό» και γέλαγε. Και αυτό είναι πρόβλημα. Και αυτό σίγουρα δεν είναι τόσο σοβαρό, εννοείται. Του ζήτησε να το αντιμετωπίσει μόνος του, να το λύσει. Αλλά όταν φτάνεις σε κακοποιητικές συμπεριφορές, όταν φτάνεις να. Δεν μπορώ να διακρίνω. Επειδή κάνει ζωντανό τώρα, φαντάζομαι, από την περιοχή της, σε ποια περιοχή είναι τώρα, να είναι βόρεια προάστια ή νότια προς τα κάτω, γιατί δεν αναφέρεται η περιοχή. Να χτυπάς και να κλωτσάς τα πλευρά, τι, αν έσπαζε ένα πλευρό, αν έμπαινε στο πνεύμα, τι θα κάναμε. Αλλά δεν είναι μόνο το θέμα της υγείας που είναι το μείζον, είναι και το ψυχικό θέμα όλο, το οποίο μπορεί να είναι ακόμα πιο σημαντικό. Κύριε Πιερίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάνατε, νομίζω, πάρα πολύ καλά που το δημοσιοποιήσατε και από αυτά τα μηνύματα που θα πάρετε, αλλά και από το γεγονός ότι έτσι κι άλλοι άνθρωποι ίσως θα πάρουν το θάρρος να το κάνουν, γιατί είναι τρομερό βάρος για τα παιδιά όλα. Επιτρέψτε μου να πω, θα ήθελα να μην κρυβόμαστε, γιατί όταν κρυβόμαστε, όταν αλλάζουμε σχολείο στο παιδί. Όχι, γιατί έτσι μαθαίνουν τα παιδιά μας να μην αντιμετωπίζουν τα προβλήματα και να φεύγουν από αυτά. Δεν είναι λύση. Όπως επίσης και για το σχολείο. Γιατί να τους κάνεις τη χάρη αυτή, να αλλάξει εσύ σχολείο στο παιδί σου, οπότε εκείνοι απλά θα συνεχίζουν. Μάλιστα. Να φέρονται στους πελάτες τους σαν πελάτες. Έτσι, στους μαθητές τους επίσης σε ένα δημόσιο σχολείο τώρα. Αυτό. Να το αντιμετωπίζουμε και να το δημοσιοποιούμε και να το φωνάζουμε όσο πιο δυνατά γίνεται. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτά. Κύριε Πιερίδη. Ευχαριστώ πάρα Εγώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Αυτά, έτσι, από άλλο ένα περιστατικό σχολικής βίας. Εγώ θα αναφερθώ στο περιστατικό που έγινε στην Αγία Παρασκευή, όπου ο Πιτσιρικάς απειλούσε και τους γονείς του παιδιού. Έτσι, τελικά, αποβλήθηκε για πάντα ο bullying από το ιδιωτικό σχολείο. Όλοι οι γονείς πρέπει να μιλάτε. Πρώτα στους καθηγητές, στη διευθύντρια, αστυνομία, έτσι. Φαντάζομαι, αν γίνουν πολλές καταγγελίες, θα περιοριστεί κάπως το συγκεκριμένο ζήτημα, γιατί να εξαφανιστεί αποκλείεται. Σε λίγο καιρό, φαντάζομαι, θα διαβάσουμε πάλι μια παρόμοια είδηση. Αυτά, ό,τι νεότερο, ό,τι σημαντικό, περίεργο, έχουμε και σήμερα Σάββατο, θα επανέλθουμε με νέο βίντεο.